Ναι, είναι κάτι που είχε υποσχεθεί και από 713 ευρώ ανέβηκε στα 780. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όχι ότι καλύπτει βέβαια αυτή η αύξηση όλα τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουν δημιουργηθεί, ούτε σώνει το οικογενειακό βαλάντιο, αλλά τέλος πάντων είναι μια αύξηση η οποία συμπαρασύρει και άλλα επιδόματα και λοιπά. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι, να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, αυτοί οι οποίοι θα δικαιούνται τα 780 ευρώ κατά το μισθό, θα πάρουν ολόκληρο το δώρο τώρα το Πάσχα και θα σας πω και συγκεκριμένα ότι είναι 406 ευρώ. Εάν είναι με λιγότερο κατώ από το μισθό, θα πάρουν ανάλογα το αναλογού ποσό. Άρα λοιπόν εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι μια θετική εξέλιξη η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αρκεί στο εγγύς μέλλον ή μετά τις εκλογές, δεν ξέρω και τι, ποια κυβέρνηση θα προκύψει κλπ. Να ξαναδεί το θέμα, να φτάσουμε σε κάποια στάνταρ ευρωπαϊκά, δηλαδή τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί κακά τα ψέματα, με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια οικογένεια να ανταπεξέλθει σε τεράστιες αυξήσεις που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά τις τιμές, το καλάθι που λέμε της νοικοκυρίας, είτε αφορά την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν είναι ένα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν το συζητώ, αλλά δεν αρκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν αυτοί οι οποίοι θα πάρουν και μπίπτουν στα 780 ευρώ, ότι θα πάρουν και όλο το δώρο του Πάσχα που είναι 406 ευρώ. Ξέχασα να σου πω κάτι, εμείς επανειλημμένως έχουμε πει τόσα χρόνια να μας γίνει η καταγγελία και να είναι σίγουρο ότι εμείς θα τη βρούμε την άκρη. Αλλά μην ερχόμαστε μετά όμως, αφού έχουμε βοηθήσει κι εμείς, νομίζω ότι γίνουμε σαφείς, να γίνει αυτό το πράγμα, ερχόμαστε μετά και το λέμε εκ των υστέρων. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ας γίνει μια καταγγελία και θα δείτε ότι. Και το έχουμε κάνει βέβαια και στο παρελθόν, ότι θα τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και εκμεταλλεύονται, γιατί αυτό γίνεται, τις ανάγκες του καθενός της κάθε μιας που έχει ανάγκη για δουλειά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πού πρέπει να φτάσει ο μισθός για να μπορεί να ανταπεξέλθει μια οικογένεια? Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Μην το βάζουμε τώρα, ξέρεις κάτι, γιατί να πλειοδοτήσουμε, δηλαδή ας πω 1000 ευρώ, 1200 κλπ. Εντάξει, οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δουλειές υπάρχουν? Ανάλογα. Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο, και οφείλω να το πω αυτό, να επιλέγουμε δουλειές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος που έχει ανάγκη γιατί να μην δουλέψει στον τουρισμό. Σε αυτό το προϊόν τέλος πάντων που είναι και το μοναδικό. Είναι. Έχουμε του δόρατος. Έχουμε του δόρατος. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν προτείνουμε διάφορες δουλειές που αφορούν το τουριστικό προϊόν είναι αρνητικοί. Είναι τα χρήματα, τα λίγα που τους εκμεταλλεύονται. Αυτά όμως μπορούν να μας πούν δύο κουβέντες και εμείς ανάλογα να τοποθετηθούμε. Δεν ευθύνονται μόνο οι εργαζόμενοι. Ευθύνονται και αυτοί που πουλάνε το προϊόν. Θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους εργαζόμενους και θα ήταν σίγουροι ότι αυτό θα το κερδίζανε, γιατί και ο εργαζόμενος έχει φιλότιμο. Εάν ικανοποιείται οικονομικά, θα πρόσφερε και περισσότερα στην εργασία του. Όταν πας να τον εκμεταλλευτείς με 400, 500 και 550 και πάρε 580, άντε άμα του δώσει 600 πρέπει να του φυλάς και το χέρι, δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς εδώ η πολιτεία έχει το χρέος και εμείς βέβαια όσο μεγαλολογεί, αλλά κατά βάση είναι η πολιτεία. Έχει μηχανισμούς ελεγκτικούς, ας λειτουργήσουν έτσι και να μην λειτουργούν κατ' επιλογή. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια μεγάλη φυγή από τους νέους να πηγαίνουν στο εξωτερικό να δουλέψουν. Νομίζω ότι αυτή έχει σταματήσει αυτό. Έχει σταματήσει και στο εξωτερικό, ξέρετε κάτι. Πήγανε φίλοι μου στην Ολλανδία, νομίζαν ότι θα τους πάρουν ανοιχτές αγκάλες και στο τέλος τους βάζανε και κουβαλάγανε μοσχάρια 150 κιλά στην πλάτη. Και με πέραν τηλέφωνο και τελικά γυρίσανε πίσω οι περισσότεροι. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Δεν είναι παλιές εποχές. Δεν είναι. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή στενάζει, το βλέπετε. Βλέπετε στον δρόμο ο κόσμος, διαμαρτύρεται, φωνάζει, τα καίει. Μην βλέπετε εδώ στην Ελλάδα περνάμε τελείως καλά και δεν κουνιέται φίλο.